Με το χαρακτηριστικό φύσημα του Νίκου Γούβα, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σημερινή μεσημβρινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Δεν περνάνε οι ρουφιάνες οι ώρες. Επίσης, όταν αποφασίζει να γίνει βλάβη στη ΔΕΗ, ακόμα και η βλάβη καταλαβαίνει ότι 2 η ώρα πρέπει να σταματήσει, διότι έχουμε να κάνουμε κλίμα, έχουμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα, γιατί το βράδυ έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι και υποκλίνεται και η ΔΕΗ. Και λέει η βλάβη στην κολόνα, κολόνα, πώς τα βλέπεις, κάνα 2 ωράκι, 3 ωράκι, ναι, άκουσε 2 η ώρα, δεν έχει, ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Θα έρθει με τα κατσαβίδια να μας φτιάξει. Οπότε 2 η ώρα, done, έτοιμα όλα. Στρωμένα, ούτε βλάβες, ούτε αυτά. Και εμείς άμα θέλουμε, την κάνουμε μόνοι μας ηλεκτρισμένη την ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζομαστε ρεύμα. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε πολλούς ακροατές που έχουν ρευματισμούς. 10 από αυτούς να φέρουμε, να χορεύουν γύρω-γύρω από την κονσόλα, έχουμε και ρεύμα. Επίσης, η εκπομπή από μόνη της έχει ρεύμα. Οπότε, 0 στα 3 για τη ΔΕΗ. Άμα γουστάρεις, κάνα μαγκές. Ρίχτω άμα δες. Επίσης, άμα θέλουμε την άλλη φορά, είπαμε 3 φορές το όνομα του Κούλη, πέσανε οι υποσταθμοί, καήκανε κάτι φλάντζες, κάτι λιχνίες, έβγαιναν καπνί από την κονσόλα, έπεσε κεραία στο χορτιάτι, κάτι βατράχια έβρεξε. Να πούμε κάτι πλημμύρες, κάτι τσουνάμια, κάτι τσουνάμια. Να και κάτι ηφαίστεια να πούμε, υπήρχε ηφαίστεια, δεν το ήξερα ότι έχει ηφαίστεια πίσω από το χορτιάτι, άρχισε να ενεργοποιείται κτλ. Οπότε από μόνοι μας άμα θέλουμε. Μόνο άμα θέλουμε. Σας χαιρετίζουμε, σας καλωσορίζουμε, είτε είστε εδώ, από κάτω γωνία, Λέοντος Σοφού και Φράγκων, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Χρωστάω από το πρωί την εισαγωγή, μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, δεν το λέμε με... Τέλος πάντων, δεν αυτολιβανιζόμαστε, αλλά ήρθαν μηνύματα να ξαναβάλω την πρωινή την εισαγωγή στην πρωινή την εκπομπή. Τώρα 2 φορές το ίδιο πράγμα μέσα στην ίδια εκπομπή. Δεν. Όμως, τώρα μπορούμε άνετα να βάλουμε το μικρό απόσπασμα που αναφερόμαστε σήμερα το πρωί στο απόψινό παιχνίδι. Θέλω να σας ενημερώσω ότι 7 με 9 θα είμαστε εδώ στο pre-game. Προς όλους τους φίλους μας, ζουμουσάκια, παοξάκια και όχι μόνο. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, που ξέρουν ότι κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας στην τηλεφωνική επικοινωνία μας. Σήμερα, μετά τις 7, θα συνδεθούμε σαν ένας αόρατος ραδιοφωνικός ομφάλιος λόρος, να καθίσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι, να μοιραστούμε την αγωνία μας, τη λαχτάρα μας, το πάθος μας, την τρέλα μας για τα 4 γράμματα και για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών που πάει να δώσει άλλη μια ευρωπαϊκή μάχη, να ανοίξουμε διάβλο επικοινωνίας, να μιλήσουμε με εσάς. Εμείς θα σας πάρουμε, εννοείται, δεν χρεώνεστε εσείς. Τώρα όποιος θέλει και δεν είναι στη λίστα με τους γνωστούς, καμιά 30-40 ανθρώπους που επικοινωνούμε και θέλει να επικοινωνήσει το βράδυ, κι ας είναι και από το εσωτερικό, δεν είναι ανάγκη να είναι, ας πούμε, στην άλλη άκρη, στη γη του πυρός, αν είναι από... Μακριά όμως από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία το βράδυ να μην βγουν πάλι από Τούμπα, Εύωσμο, Τριανδρία κτλ. Οι γνωστοί φίλοι μας θα κοιτάξουμε με αυτούς που είναι στην Πάτρα, που είναι στην Κάλυμνο, που είναι στα Χανιά, που είναι στην Κέρκυρα, οπουδήποτε στην Ελλάδα, που είναι τους φίλους μας στην Κύπρο, που έτσι κι αλλιώς εμείς θεωρούμε Ελλάδα και θα επικοινωνήσουμε το βράδυ. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι. 7 με 9 θα κάνουμε το pre-game που λένε και στα χωριά μας. Βάζω αυτό που έχω υποσχεθεί λοιπόν, την εισαγωγή σήμερα το πρωί που μου ζητήσατε. Και επιστρέφω σε λίγο. Αν θέλουμε αυτό. Γράψτε ιστορία απόψε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτοί φοβούνται. Κοιτάξτε τους τα μάτια. Μπείτε μέσα με το μαχαίρι στο στόμα. Με τα μάτια σας να πετάνε φλόγες. Παίξτε για την πάρτη σας. Παίξτε για αυτό το λαό τον ταλαιπωρημένο που δεν μπορεί να είναι εκεί δίπλα σας. Παίξτε για την υστεροφημία σας. Παίξτε για ένα βράδυ που θα το διηγήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Όταν αποκαμωμένοι πλέον από τη ζωή, με ζαρωμένα πρόσωπα και λευκά μαλλιά, όταν με γεμάτα τα μάτια θα τους διηγήσετε εκείνες τις βραδιές. Τις απίθανες βραδιές το 2020 στην Τούμπα, με την Μπεσίκτας, με την Μπενφίκα, πώς περάσαμε τα μεγάλα αυτά ονόματα και πήγαμε, αποκλείσαμε την Κράσνονταρ
και είδαμε το Σεντόνι και απαλύναμε λίγο τις πληγές, τις ψυχές του κόσμου από τις πανδημίες, από τις ανεργίες, από τα διάφορα βάσανα. Γράψτε ιστορία. Σε εσάς έλαχε ο κλήρος, σε εσάς που θα φορέσετε απόψε την ασπρόμαυρη φανέλα με το δικέφωνα ετών με τα μαζεμένα φτερά και με τα τέσσερα ιερά γράμματα για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Μήρο Κωνσταντινούπολιτών. Τιμήστε τη φανέλα, τιμήστε τον εαυτό σας, τον πρόεδρο, το λαό, το staff. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσατε. Πιτσιρικάδες που σας πήρε ο πατέρας σας ή ο παππούς σας από το χέρι για να σας πάει στις ακαδημίες. Με όνειρα, με ελπίδες, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, με προσωπικές θυσίες σαν νέα παιδιά. Δεν ζήσατε μια νορμάλ φυσιολογική ζωή που ζει ένας νέος άνθρωπος. Με τις καταχρήσεις, με τα ξενύχτια, με τη ζωή που μπορεί να κάνει. Εσείς επιλέξατε αυτόν τον δρόμο. Που ήταν ο δρόμος ο δύσκολος, ο δρόμος των στερήσεων, ο δρόμος του μόχθου, του κόπου. Κανένας δεν είναι εκεί να δει πόσα λίτρα υδρότα χύνεται κάθε μέρα. Κανένας δεν είναι εκεί να σας δει πώς ξενυχτάτε το βράδυ μετά από μία ήττα, στριφογυρίζοντας το κρεβάτι, βλέποντας τα ταβάνια. Κανένας δεν είναι εκεί να δει πώς ξεπερνάτε έναν τραυματισμό. Είναι η μοναξιά του ποδοσφαιριστή. Όμως όλοι είναι εκεί να δουν πώς θα δοξαστείτε, πώς θα περπατήσετε σε αυτό το μονοπάτι. Όλοι θα είμαστε εκεί μαζί σας και μπορεί η τούμπα να είναι άδεια, αλλά η ψυχή σας θα είναι γεμάτη, γιατί εκατομμύρια μυαλά, εκατομμύρια ψυχές παοξίδων παντού πάνω στον πλανήτη, σε κάθε άκρη της γης, από το βορρά μέχρι το νότο, από τη δύση μέχρι την ανατολή, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει άνθρωπος, όπου υπάρχει παοξής, η καρδιά του θα χτυπάει μέσα από τη δική σας καρδιά. Μπείτε μέσα λοιπόν. Αυτοί έχουν το άγχος. Μη φοβάστε τίποτα. Τιμήστε τη φανέλα. Τιμήστε λοιπόν τα δικά σας όνειρα όταν πιτσιρικάδες σκεφτόσασταν κάποια στιγμή ότι μπορεί να βρεθείτε σε αυτό το σημείο. Χωρίς κανένα άγχος. Παίξτε την μπάλα σας. Κυνηγήστε κάθε διεκδικούμενη παλιά. Μηδενίστε τα λάθη. Να είστε ψύχρεμοι. Να είστε δυνατοί. Γεμίστε τα πνευμόνια σας με ΠΑΟΚ. Γεμίστε τις ψυχές σας και τις καρδιές σας με όλα αυτά. Όλα αυτά που σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα και ο δικέφαλος αετός. Γεμίστε τις ψυχές σας και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα απολύτως. Μπείτε μέσα και πάρτε τους τα κεφάλια. Πάρτε τους βάρνα. Παίξτε για το λαό, για τον πρόεδρο, για τις οικογένειές σας. Παίξτε για το μεγάλο στόχο. Σας πιστεύουμε. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα έστω για 10 λεπτά με το Σκαρπίνι και με το Σκεμπέ. Μακάρι. Εσείς όμως εκπροσωπείτε εμάς. Εσείς που τώρα είστε εκεί. Δημητράκη Πέλκα με το Περιβραρχιόνιο στο χέρι. Μίλα στους υπόλοιπους. Πες τους, εξήγησε στους καινούριους. Πιάσε τους καινούριους και μίλησέ τους. Όποιος και να παίξει. Θρυστάκη, Τζόλι, Μιχαηλίδη, εσείς που μέχρι πριν λίγο καιρό αυτούς τους βλέπατε στις τηλεοράσεις, τους βλέπατε στο ίντερνετ, τώρα θα τους έχετε αντιπάλους. Δοξάστε τη φανέλα. Είναι ευλογία να είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Είστε εκλεκτοί, είστε ξεχωριστοί, είστε προνομιούχοι, είστε ευλογημένοι. Εσείς λοιπόν, μπείτε μέσα και αποδείξτε ποιος είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών σε αυτούς που το θεωρούν δεδομένο ότι θα περάσουν. Αφήστε τι λένε εδώ τώρα που ήρθαν. Ο παπάς, ναι, ο μεγάλος πάω και τέτοια. Αφήστε τα, αυτά είναι για να ρίξουν σκόνη στα μάτια μας. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με το που βγήκε η κλήρωση τους ενδιέφερε το μετά και μιλούσαν για παιχνίδια Κράσνονταρ Μπενφίκα και Μπενφίκα Κράσνονταρ. Ταπεινώστε τους λοιπόν σήμερα, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, εννοείται χωρίς να υποτιμήσουμε κανένα αντίπαλο με σεβασμό, αλλά όχι με φόβο! Και προχωρήστε για να ζήσουμε αυτό που ακούτε. Να το ζήσουμε. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Από εκεί και πέρα, κάντε απλά το καθήκον σας. Αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια που ένας ποδοσφαιριστής με φιλοδοξία, ένας ποδοσφαιριστής με εγωισμό, όχι απλά δεν τα φοβάται, τα επιζητά, τα επιδιώκει, τα θέλει, τα γουστάρει.
με αυτά τα παιχνίδια. Μπιπ. Τις κόβω τις λέξεις. Τρελαίνεται. Δεν βλέπει την ώρα να περάσει ο χρόνος. Δεν βλέπει. Να περάσει και να έρθει η στιγμή. Φορέστε λοιπόν την ασπρόμαυρη φανέλα με ψηλή, με χοντρή, με διαγώνια, με ψηλόχοντρη, δεν μας ενδιαφέρει η ρίγα. Μαύρο σορτσάκι, μαύρες κάλτσες που γουστάρω, έχω και αυτά τα βίτσια να μου τα περίεργα. Δεν θέλω λευκή κάλτσα. Δεν θέλω λευκή κάλτσα και λευκό σορτσάκι. Θέλω μαύρη κάλτσα, μαύρο σόρτσο όπως είναι η φετινή φανέλα. Και τα νούμερα πίσω στην πλάτη έτσι, τετραγωνισμένα. Όχι στρόγγυλα, μου κάνουν λίγο φλόρικα τα στρόγγυλα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Πέρσι δεν μου άρεσε που τα στρόγγυλα. Τη χρονιά των 2W ήταν τετραγωνισμένο και το διάρι και το 0 και το 9. Δεν θέλω να είναι στρόγγυλο. Μου φαίνεται λες και είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Μη σε αυτό σε ενοχλεί ρε Κωστάκη, βρε ας παίξει η ομάδα. Όταν η ομάδα είναι όπως πέρσι, μας ενοχλούν μέχρι και το πώς είναι τα νούμερα. Αν έχουν γωνίες, αν το 9 είναι με τετράγωνο ή αν είναι με, να πούμε, σγουρό από κάτω. Με τσιγκέλι. Όλα μας πειράζουν. Απόψε λοιπόν 9 η ώρα στο Open ο Ιβάν Σαββίδης για μία ακόμα φορά ανοίγει την πόρτα στον κάθε έναν σε Ελλάδα και εξωτερικό να μπορέσει να δει το μάτς. Στον κάθε έναν που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τη συνδρομητική που και αυτή θα δείξει και η Nova. Nova 2 νομίζω αν δεν κάνω λάθος θα δείξει το παιχνίδι. Να ανοίξει το κάθε παοξάκι στην Αλεξανδρούπολη, στη Γάβδο, στη Λέρο, στη Λευκάδα, στην Καλαμάτα, στη Σύφνο, στην Κύθνο, ο κάθε ένας είτε είναι ΠΑΟΚ είτε πρόκειται να γίνει ΠΑΟΚ, να ανοίξει και να δει το δικέφαλο. Ναι, κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Φανταστείτε απόψε το βράδυ 28.500 ψυχές να λιώνουν τον αντίπαλο, να κάνει κακάκια πάνω του άλλος πριν καν ανέβει τα σκαλοπάτια. Και τα ακούω βερεσαία αυτά περί άγχους και τέτοια. Αφήστε το. Αυτά είναι δικαιολογίες που ψαγχώθηκαν τα παιδιά. Τι αγχώθηκαν τα παιδιά, γιατί. Πρέπει να βγάλουμε 400 ευρώ το μήνα ταΐζοντας 4 στόματα. Τι άγχος. Καμάρι και περηφάνεια ρε για τη φανέλα του ΠΑΟ. Κανένα άγχος και κανένα φόβο. Να γουστάρετε που φοράτε αυτή τη φανέλα. Να τρελαίνεστε. Ζηλεύουμε που δεν μπορούμε να τη βάλουμε εμείς, το καταλαβαίνετε. Είστε προνομιούχοι. Παίξτε και για μας. Παίξτε για να πάρετε το μυαλό του κόσμου από τις όποιες στεναχώριες, τις τόσες που έχει περάσει. Φέτος με το ανοίγει το δελτίο ειδήσεων και πλακώνεται η ψυχή σου όλη, μαυρίζει η ψυχή σου. Μα με τον κορονοϊό, μα με τα ελληνοτουρκικά, μα με την ανεργία, μα με τα μέτρα, μα με το ένα, μα με το άλλο. Δώστε στον κόσμο ανάσα, γεμίστε του τα πνευμόνια με ΠΑΟΚ. Με περηφάνεια, με καμάρι, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε, που ζούμε για αυτή την ομάδα και αναπνέουμε. Δεν κρίνεται από ένα αποτέλεσμα, δεν λέω αυτό. Ούτε θα σταματήσουμε να αγαπάμε αν η ομάδα δεν περάσει ή χάσει σήμερα. Εννοείται αυτό. Όμως, ένας λόγος παραπάνω να πλημμυρίσουμε τις καρδιές μας και να γεμίσουμε τις καρδιές μας με ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, λέει ο Κάραγιαν, και εμείς οι οπαδοί αλλιώς περιμένουμε να μάτσουμε την Πάτε και αλλιώς με την Μπενφίκα. Σωστό κι αυτό. Άσε που περισσότερο φοβόμαστε κάτι Πάτε, κάτι Σλόβαν, κάτι Έστερσουτ, κάτι Χέρενφιν, κάτι τέτοιες. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά τα αμιγώς. Ακούσατε χθες και τον Φερέρα και τον υπέροχο Άγχελ Κρέσπο. Ο δεν θα γίνω ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο, ο πιο αθόρυβος, ένας εκ των σημαντικότερων αμυντικών που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στα χρονικά από ιδρύσεως της ομάδας. Το πιστεύετε ότι θα το λέγαμε αυτό και θα ίσχυε, γιατί δεν φουσκώνω την κατάσταση. Θυμίζω εποχή αρένα, το θυμάμαι τώρα. Σαν τώρα το επόμενο πρωί που αποκτήθηκε. Καλά! Διώχνουν, πώς το λέγανε τον Πορτογάλο... που είχαμε τον ο Βίτορ. Καλά διώχνουν τον Βίτορ και φέρνουν αυτόν που δεν στέργιωσε πουθενά, που όπου πήγε έριξε τις ομπλές και τις έριχνε μόνος του ο Κρέσπο, να τις ανέβαζε πάνω σε ένα βάθρο και τις έριχνε. Ο γυρολόγος
Και τι είναι αυτός και τι μαλλί είναι αυτό και τι δόντια είναι αυτά και τι φάτσα είναι αυτή και με αυτόν θα πάμε. Με αυτόν θα πάμε. Όταν λοιπόν έλειψε αυτός, τότε καταλάβαμε την αξία του. Αυτός που μέσα στην Μπενφίκα την τελευταία φορά έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, δεν πέρασε όχι αντίπαλος, όχι αμυντικός, όχι επιθετικός, όχι σέντρα, όχι κάθετη, δεν πέρασε. Δεν πέρασε ούτε μίγα, δεν πέρασε καν η ώρα. Δεν πέρασε από το μυαλό του αντιπάλου. Δεν πέρασε ούτε αστικό έξω από το γήπεδο. Αυτός λοιπόν που λιδωρήθηκε όταν ήρθε και εγώ λέω κάθε φορά, χωρίς να το παίζω, ούτε προπονητής είμαι, ούτε κανένας βαθιστόχαστος αναλυτής είμαι, ούτε κανένας μεγαλωδής μου δημοσιογράφος είμαι, όσο μου κόβει ρε παιδί μου. Και όταν λέω ματάκι χορταράκι, αφήστε ρε να τον δούμε πρώτα, ρε, μην τρώγεστε ρε. Και τι είναι αυτός ο Βίτορ που έφυγε, δηλαδή τι πρόσφερε αυτός ας πούμε για να κλαίμε για τον Βίτορ. Εδώ έφυγε ο Κοντρέρας και συνεχίσαμε μετά τον Κοντρέρας. Αν θέλετε να πούμε για αμυντικούς. Εδώ έφυγε ο Ιωσιφίδης και συνεχίσαμε μετά τον Ιωσιφίδη. Εδώ έφυγε ο Λίνο και συνεχίσαμε μετά. Αυτός λοιπόν μίλησε χθες. Πόσο πολύ έλειψε πέρσι η ηρεμία του, το χτίσιμο, το build-up από πίσω, στο παιχνίδι, στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ούτε ο Βαρέλα, ούτε ο Ίγκασον. Άλλα χαρακτηριστικά. Τούτος εδώ, με αυτή την ηρεμία που έχει στο πρόσωπό του και είναι ζωγραφισμένη η εσωτερική ηρεμία που έχει στο πώς βγάζει την μπάλα, αυτός εδώ ο σημαντικός τύπος χθες, με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς φόβο, είπε... Το ρώτησαν, είσαι έτοιμος για δεξί μπακ. Εγώ λέει, όπου μου πει, το 100% ολόκληρο, όλος, όλο πώς είμαι, όλο, ολόκληρο το παιδί μου θα πω, που θέλει. Θέλει στόπερ, θέλει αριστερό μπακ, θέλει δεξί μπακ, όπου θέλει, το 100% μου. Και αυτός θα μπει να παίξει, σήμερα δεξί μπακ. Αυτός θα μπει να παίξει, εκεί έπαιζε στην Ιταλία. Την ξέρει τι θες, σου λέει στρατιώτης είμαι μεγάλε. Αυτό που δεν είχε πέρσι η ομάδα. Όλη μια γροθιά. Όλη ένα πράγμα. Μια ψυχή. Ένα σώμα. Ένα βλέμμα όλοι που να πετάει φωτιές. Τους είδατε. Τον είδατε τον Μπίσεσβαρ. Δεξί μπακ όργωνε όλη την πλευρά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά. Σου λέει τελείωσε. Εδώ είμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλιώς θα με φάει ο πάγκος. Όταν βλέπει και είναι εκτός ο Βιερίνη, όταν βλέπει ότι ο Μάτος δεν βρίσκει θέση, κάνει 18, θα σου λέει, επ, τελειώσαν τα ψέματα. Τη φανέλα στο σπίτι μας δεν την έχουμε πλέον. Τέλειωσε αυτό. Άρα, αριστερό back half με τον Παναθηναϊκό στο φιλικό. Βεβαίως αριστερό back half και τρεξίματα και τα πάντα. Δεξί back με τη Λάρισα, δεξί back. Καλωσόρισες και πάλι πίσω. Diego Μπίσεσβαρ, υπέροχε αρτίστα, καλώς όρισες. Σε χρειαζόμαστε. Ούτε γίνεται να αδειάσουμε όλη αυτή τη φουρνιά που έφερε τα ντάμπλ. Δεν γίνεται να τους αντικαταστήσουμε όλους. Γι' αυτό περιμένουμε και από σας που έχετε την εμπειρία, έχετε γράψει τα χιλιόμετρα, βάζω και σένα μέσα, Δημητράκη Πέλκα. Γιατί μπορεί να είσαι μικρότερος ηλικία από τον Κρέσπο ή από τον Βαρέλα, αλλά... Έχεις την εμπειρία πλέον και το περιβραχιόνιο στο χέρι, το πανί αυτό φίλε, που ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζεις τι σημαίνει αυτό. Το κλάμα σου εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ στη φιέστα, το κλάμα σου μας εξήγησε πάρα πολλά πράγματα. Και μπορεί να έφαγες και κραξίματα και ξεφωνητά μετά από την κερκίδα, γιατί δεν σου βγήκε μια πάσα, γιατί αγχώθηκες και πήγες να κάνεις την παραπάνω κίνηση σε ένα πλασέ, κανένας όμως ποτέ δεν σου καταμαρτύρησε. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να σε κατηγορήσει ότι περπατούσες μέσα στο γήπεδο ή ότι δεν έβγαλες την ψυχή σου στο τρέξιμο. Και αυτό μετράει για μας, για μένα προσωπικά. Κι ας σου κάτσει τραβάει μπαλιά, κι ας μη σου πετύχει η σέντρα, κι ας χάσεις και ένα τέτα-τέτα. Εμένα με ενδιαφέρει που λιώνεις. Και η δική σου πίεση, τα δικά σου τρεξίματα είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πώς παίζει η ομάδα. Εκεί στην πρώτη πάσα του αντιπάλου, αυτό το ασφυκτικό πρέσινγκ, το τρέξιμο. Μακάρι να αντέξει σήμερα σε αυτούς τους ρυθμούς και να κάνεις και εσύ μια μεγάλη, μια τεράστια εμφάνιση. Οι έμπειροι λοιπόν ξέρουν, γνωρίζουν μαζί τους τα πιτσιρίκια μας. Σε πρώτη φάση
Ο Τζόλης, για τον οποίο χθες περισσότερο από κάθε άλλον ήθελαν να μάθουν οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι και ρωτούσαν συνέχεια για το Wonderkid. Τζόλης, who is this Τζόλης, where did it come from, tell us about Τζόλης. Τα μάθα από τα παιδιά που είναι στο ρεπορτάζ. Αφιέρωμα στο επίσημο site της Μπενφίκα. Μικρέ μου υπέροχε τύπε, τα μυαλά μες στο κεφάλι, συνέχισε έτσι, ο Θεός σε πρίκησε με απέραντο ταλέντο, βάλε κι εσύ τη δουλειά την ατελείωτη, τη σύνεση, τη μετριοπάθεια μέσα. Εγώ δεν λέω παθητική στάση, θράσος, αγωνιστικό θράσος, ναι, και αυτοπεποίθηση, και όλα είναι μπροστά σου. Και σένα, Μιχαηλίδη, που παίζεις στα 20 σου σαν να είσαι 30 χρονών, με την ηρεμία και την εμπειρία και το αριστερό σου πόδι. Οι πιτσιρικάδες, όσοι μπουν. Εσένα, Ζίβκοβιτς, που σε πήραν στην Μπενφίκα με δόξες και τιμές, και επειδή είχες ένα τραυματισμό ή επειδή έγινε μια φασαρία με τους οπαδούς ή επειδή ο προπονητής γούσταρε να βάλει τους δικούς του, σ' αφήσαν έτσι. Έχεις προσωπικό κίνητρο. Αν πεις μιλάει ελληνικά, σ' ακούει, όχι. Θα τα μεταφέρουν. Ακούνε και αυτοί που ξέρουν. Φτάνουν να είστε βέβαιοι. Στα αυτιά των παιχτών μπορεί να μην ακούνε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή. Φτάνουν από συγγενείς τους, από το staff, από φίλους, από την ομάδα μέσα. Και ξέρουν πολύ καλά ότι οι κουβέντες αυτές που ακούγονται είναι καθαρές και αγνές. Δεν έχουν μέσα, δεν περιμένουμε στη γωνία να αποτύχει για να πούμε είδατε ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνη μας έγνοια να προκόβει ο ΠΑΟΚ. Μόνη μας. Αυτή η έγνοια. Και μας ακούνε και οι αντίπαλοι. Το πώς μιλάμε για την ομάδα μας. Και ζηλεύουν και φθονούν. Και δεν μπορούν να έχουν αυτό που έχουμε. Και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται με ένα και δύο πρωταθλήματα να πούμε στα 30 χρόνια αυτή να είναι έτσι, να είναι άσβεστη η φλόγα τους και εμείς με μία σεζόν που δεν πήραμε ένα πρωτάθλημα να κυνηγιόμαστε να πούμε στα προπονητικά κέντρα, να ρίχνουμε κορνέδες προπονητές, να αφορίζουμε, να βρίζουμε, να υποτιμούμε και να κάνουμε να πούμε σαν μπαρτσακλά. Δεν μπορούν να το καταλάβουν το πώς νιώθουμε εμείς και το πώς μια ομάδα γέννησε οπαδούς μέσα από τους οπαδούς της. Δεν περίμενε τη χαρά ενός τίτλου. Όταν ήρθε και αυτή ήταν γλυκιά σαν νέκταρ και την ήπιαμε μέχρι το κατακάθι της. Ναι, με τα δύο double, με τα τρία κύπελα. Αλλά πέρσι αγαπήσαμε λιγότερο την ομάδα μας. Με όλα αυτά που τράβηξε, την αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Καταλάβαμε ακόμα περισσότερο και ο κάθε αδαής και ο τελευταίος ανυποψίαστος τι πόλεμο δέχεται. Και τι της έστα, τι πλέξε, τι πλεκτάνη την έβαλαν. Και πόσο έπρεπε να παλέψει με τον εαυτό της, με την ψυχολογία της. Αυτά εγώ έχω να σας πω. Αυτά έχω να σας πω. Έτσι μου βγαίνουν από μέσα, έτσι τα σκέφτομαι και όταν είμαι μόνος μου. Και κοιτάω το στο πουθενά, έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Έχει πολύ πλάκα να ακούς τον εαυτό σου. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Τα ίδια θα έλεγα και τώρα. Υπάκουσα στις προσταγές σας. Εσείς είστε που κάνετε κουμάντο στην εκπομπή, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε αυτό. Είμαι ελεύθερος να αποφασίσω ό,τι θέλετε εσείς. Τα παοξάκια, τα ζουμουσάκια. Πάω στις γραμμές τώρα που μερικοί ήρωες περιμένουν πόση ώρα. Ναι! Γεια σας! Καλησπέρα! Καλώς την ναι! Λοιπόν, από αύριο ξέρεις πώς θα λέγεται ο τίτλος της εκπομπής, αγαπημένη μου. Περιμένοντας το... Περιμένοντας το χοντρό. Ποιος αυτός 2-1. Ω, μακάρι. 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 Από την Παρασκευή, φίλε μου, μου έρχεται μόνο αυτό στο μυαλό, τίποτα άλλο. Βλέπεις όραμα. Βλέπω όραμα. Μα από το στόμα σου και στον παικτόν ταυτή και στου Θεού. Εγώ ξέρεις τι λέω. Να μπουνε να σκυλιάσουνε και ας χάσουμε ρε φίλε, τεχνίδι να δούμε. Αυτό έτσι, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Εσύ. Έτσι απόλυτα συμφωνώ. Τεχνίδι να δούμε. Έτσι. Και σε ευχαριστώ που δεν ξέχασες το Λίνο. Τι λες τώρα. Λέω τώρα θα τον πει, δεν θα τον πει. Τώρα, θα τι λες τώρα. Και μα και να το ξεχάσω δεν σημαίνει ότι δεν τον υπεραγαπάω. Μπορεί στη ρήμη του λόγου να ξεχάσω πολλές φορές κάτι. Το Λίνο τον έχω τόσο μεγάλη καψούρα. Έτσι, έτυχε να τον γνωρίσω και από κοντά για μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είδα ένα παιδί που κοιτούσε το πάτωμα. Μιλάμε, δεν σήκωνε το κεφάλι να σε κοιτάξει.
τέτοια παικτάρα που στα 35 του και 40 βαθμούς υποσκιάνει την Τούμπα, έφυγε μπροστά από τη θύρα 4, έκανε ένα σπριντ για να κάνει ένα τάκλινγκ μπροστά στην 8. Και σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και χειροκροτούσαμε. Ο Λίνος στα 35 του. Τι να πεις για τον Λίνο, τι να πεις. Μια ξαδέρφη μου τον έκανε αγγλικά ή αγγλικά και ελληνικά. Έτσι, ε. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, Ιωσιφίδης, Λίνο αριστερά, εκεί που είναι ο Ιωσιφίδης, ο κύριος Ιωσιφίδης είναι και ο κύριος Λίνο για μένα. Σε μια πολύ κλειστή ομάδα αριστερών μπακ που έγραψαν ιστορία παντοτινή. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά μας σήμερα... Ξέρω, έχετε παράπονο που δεν λέω για τον Λεβέκ, αλλά... Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνω. Εντάξει. Τι να κάνω. Ναι. Έγινε Τζόρτζια μου, πες αυτό που θες, να κλείσουμε. Λοιπόν, πιστεύω στα παιδιά μας ότι θα τα δώσουν όλα και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ένα Μπίσεσβα που ξύπνησε. Έτσι, έτσι. Τεράστια χαρά μου έδωσε αυτό. Έβγαλε αντίδραση και επιτέλους. Το ίδιο. Όπου και να παίξει και ο κανονικός Μπίσεσβαρ είναι υπερπολίτιμος. Μισή ώρα, 20 λεπτά, δεξιά, αριστερά, back, half, οπουδήποτε. Δεν με νοιάζει. Επέστρεψε. Και όσο αναφορά τον Άγγελ, ναι. Τι να περάσει ρε, όταν είναι Βαρέλα και Κρέσπο. Παίχτ περνάει, δεν, μπάλα δεν περνάει. Δεν θα μπάλα περνάει, σήμερα... παίχτ δεν περνάει. Δεν, έτσι ναι, το λέμε ναι, στο χωριό μου. Τζόρτζια, σήμερα δεν θα παίξει εκεί. Θα παίξει μπακ, δεν θα παίξει δίπλα στον Βαρέλα. Θα παίξει δεξί μπακ. Να παίξει όπου θέλει, ναι, γιατί θέλει, μπορεί. Όπου θέλει. Φιλιά πολλά, γεια σου Τζόρτζια. Φιλιά. Και στο με τη Νίκη. Στο Δημητράκη με τα ωραία τα αποσταρίσματά του. Δώσε τα χαιρετίσματα. Φιλιά. Σ' ακούει. Φιλιά, τον αγαπώ πολύ. Τον αγαπώ πολύ. Έτσι. Πάμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Καλησπέρα. Έλα αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πω κάτι που δεν είναι της παρούσης, αλλά θα τα πω εγώ. Τρελαίνομαι να ξέρεις. Λοιπόν, πρώτον είναι ότι δεν κρατάς τις υποσχέσεις σου. Είπες θα μιλάς στα σποτ και δεν μίλησες. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι σήμερα δεν μίλησα. Πάντως ο πρώτος... Εγώ δεν ξεχνάω, να ξέρεις. Το ξέρω, καλά, το ξέρω ότι δεν ξεχνάς. Λοιπόν, να πούμε ότι κλείσαμε franchise, πατέντα τσατσαρίστηκε. Όποιος το κάνει μετά, θα το έχει κάνει μετά από εμάς. Μόνο εμείς μιλάμε πάνω στα σποτ. Και θα πληρώνει για να το κάνει. Καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σημερινά. Ή και στα χθεσινά, μπορώ να πω. Ναι. Το χθεσινό είναι στην συνέντευξη που κάνανε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δημοσιογράφοι. Ναι, βέβαια. Υπήρχαν και με... Κανονικά, δηλαδή. Ναι, υπήρχαν στο χώρο. Ερωτήσεις απαντήσεις. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Με αποστάσεις. Το ξέρω, αλλά το ρωτάω για να το επιβεβαιώσω. Ναι, ναι, ναι. Με αποστάσεις, λοιπόν, με μάσκες εκεί, και τα λοιπά. Εκεί, ναι. εκεί που, είπα, που είπε ο... Θα κάνω αυτά που μου είπε ο Σαββίδης. Μου ζήτησε γιατί ο... Γιατί δεν το ρωτήσαν... Γιατί δεν το ρωτήσαν τι του είπε ο Σαββίδης. Ναι. Ένα αυτό. Ναι. Αυτό αφήνουμε τώρα έτσι. Το αφήνουμε. Δεν, είχε πει πριν, είπα... δεν είχε πει πριν κάποια πράγματα και είπε ότι αυτά είναι αυτά όχι, που... Όχι, ε. Όχι, μάλιστα. Όχι. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Αυτό δηλαδή, δεν μήπως αφορούσε στις ακαδημίες και τις υποδομές. Άστο, μην το μακραίνεις. Άστο. Εντάξει, έγινε. Αυτό είναι δεν είναι της παρούσης. Πεθαίνω, φίλε. Ένα μπράβο. Ποιον είπες παρούσης, ρε. Πάμε έξω, ρε. Πάμε έξω. Έτσι, έτσι. Όπως είπα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Προθέσεις που είπα δεν πρέπει να είσαι ρίψασπης και μου γρέψε ένας, άμα ξαναπείς ρίψασπη. Αδερφός, έτσι, που την κατάλαβε τη λέξη. Άμα με ξαναπείς ρίψασπη, λέει, ξέρω που μένεις. Θα έρθω λέει εκεί, στο σπίτι σου. Λοιπόν, για πες, Παναγιώτη, τώρα είναι το πιο σοβαρό κουστίμα. Πάμε, βεβαίως. Να πω, δεν κάνω διάλειμμα λοιπόν, για να μην σας διακόψω και θα πάμε κατευθείαν, έτσι. Ναι, για πες. Όταν θα ξεκινήσετε να γκρεμίσετε την Τούμπα, να ξέρετε ότι το μόνο που δεν θα σταματήσει θα είναι τα μουγκριτά από τον κόσμο. Να το ξέρετε αυτό. Η Τούμπα μπορεί να γίνει καινούρια, αλλά τα μουγκριτά θα τα ακούνε. Τα ακούσαν αυτοί που παίξανε. Θα τα ακούν αυτοί που είναι σήμερα και θα τα ακούν και αυτοί που θα παίξουν αύριο στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αύριο τα λέω, μετά από που θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσει πάλι η Τούμπα. Αυτό έτσι είναι το σημερινό. Τι ωραίο αυτό που είπες. Υπέροχο. Το πιο σοβαρό. Υπέροχο, υπέροχο αυτό που είπες. Και για να το κάνω λίγο πιο αυτό τώρα, να το... Άστο αυτό. Ναι. Να το καταλάβουν αυτοί που ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν. Ναι. Και ένα αυτό θα επικρατήσει η Μπυριαντίνη σήμερα, όχι η Απάνα.
Κάπου το διάβασα. Επειδή, ζου μου, επειδή, ζου. Ζου μου, ζου, επειδή με τη Λάρισα ήταν πιο εύκολο το μάτς, έβαλε Αφάνα. Τώρα Αφάνα Μπριγιαντίνη, σημειώσετε δύο. Έτσι, μάλλον ναι, για να το πω, για να ναι, είναι πιο ακούστη, πιο ωραίο. Μπριγιαντίνη και... Αφάνα, σημειώσετε ένα. Έτσι, έτσι, ένα. Γεια σου, ένα. Παναγιώτη μου. Αυτό είναι. Σε φιλό, ζου μου σου, αδερφέ μου. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα και μετά πάμε να επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Ναι, γεια σας. Ναι. Όχι εδώ, πάμε εδώ. Ναι. Έλα, τους έφαγα. Καλώς. Διπλό τάκλι στην καροτίδα, κυρίες και κύριοι. Ο, είσαι ο. Ο Γκαρσίας. Έλα ρε Γκαρσίας. Από το σπρώμα πρωτοδροπότα μου που πατάω το σαλιγκάρι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι. Είσαι, με σαλιγκάρο είσαι φιλός. Αδερφός. Εσύ τι λες. Μπράβο αδερφέ μου. Έλα. Κατάλαβες ποιος είμαι. Δεν κατάλαβα, αλλά αφού μου λες εντροπότα μου. Αλφα 103, ποιος ερχόταν ένα σταθμό. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Θα σου πω το εξής. Η περιοχή εκεί είναι δύσκολη, έτσι. Και πολύ παρεξηγημένη, ναι, και το ξέρετε, δεν περιμένετε από μένα. Την αγαπώ όμως γιατί είναι ο ναός του Αγίου Νεκτάριου, που είναι ο Άγιος μου, που είναι ο Άγιος του παιδιού μου και του αδερφού μου, και έχει μέσα και το οστό του παππούλη. Οπότε έχει ευλογία η περιοχή, φίλε, να ξέρεις. Και ας χάνονται πολλά παιδιά εκεί, και ας χάνουν το δρόμο τους. Και ας βγαίνουν. Τα βρίσκει Νικολούλη. Τα βρίσκει Νικολούλη, φίλε, το χάνουν το αλλά δρόμο τους. Έχουμε και ένα. Παπά, Αθήνα αγόρας. Φίλε, όχι το θύρι. Καταρχήν αυτός έπρεπε να παίζει πεντάρι στον ΠΑΟ, φίλε. Με τέτοιο ύψος. Πεντάρι, φίλε, πεντάρι. Πόρτα στο γήπεδο, να μην περάσει κανένα. Τεράστια δουλειά κάτω. Φροντιστήρια για τα παιδάκια, ρουχισμό, τρόφιμα, αιμοδοσίες. Αυτοί είναι παπάδες, φίλε. Αυτοί είναι ιερείς. Αυτοί είναι, φίλε. Αυτοί. Τι να λέμε τώρα. Έτσι. Για το σημερινό παιχνίδι. Πες ό,τι γουστάρεις. Μου έρχεται ένα σύνθημα. Ναι. Βάλε μπίπα μα έχει ήλιο, μέσα. Με ήλιο και κορονιό. Ναι. Μπενφίκα και Ολυμπιακό. Γεια σου, τα τραγούδια σου, γουστάρω τα τραγούδια. Γεια σου, φίλε, τι θα παίξω. Γεια σου, αδερφέ. Εμείς βλετάμε από τώρα εδώ. Εννοείται. Φιλιά πολλά. Άντε, ξεκίνα τα τραγουδάκια σου. Πιείτε ένα κρασάκι για μένα, φιλιά. Ρε εσύ, εννοείται. Τι πες, λέει, είσαι λευκός. Λευκός, παιδιά, είμαι κανονικά. Είμαι μπαλαμός. Αλλά κάπου μέσα μου κυλάει μια τσιγκάνη και αυτή. Να με αυτά γουστάρω εγώ. Τα πανηγυρτζίδικα, όχι τα σκυλάδικα. Πάμε και στον τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σου, Κωστή! Καλώς το παιδί! Good the child! Γεια σου, Κωστή! Γεια σου, γεια! Τι γίνεται? Λοιπόν, καλά, φίλε, καλά. Λοιπόν, να πω ότι εμείς θα είμαστε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο, όπως με την Μπεσίκτας, να πάμε την ομάδα να τη συνοδέψουμε μέχρι την Τούμπα. Το ξεπροβόδισμα, έτσι, έτσι. Θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι, μηχανάκια, ποδήλατα, θα είμαστε όλοι εκεί. Έτσι. Να όλοι να αφήσουν τα λόγια και να έρθουν όλοι στο ξενοδοχείο. Έτσι. Να συνοδέψουμε την ομάδα. Κομβόλιο. Με έναν κόσμο ο οποίος δεν έχασε ποτέ, με έναν κόσμο που φτιάξαμε κόσμο εμείς οι οπαδοί παλιότερα από εμάς βγήκε κόσμος, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Έναν κόσμο τον οποίο τον κλέβουν και τον ληστεύουν δεκαετίες και παρόλα αυτά εμείς πολλαπλασιαζόμαστε συνεχώς. Συνεχώς και παντού. Όπου πήγαμε μας βγάζανε φωτογραφίες με τις φωτογραφικές μηχανές, τώρα με τα κινητά. Έτσι, και όλοι. Έτσι. Όσοι δεν είναι ΠΑΟΚ, στο μυαλό τους το έχουν και ξέρουν, δεν το ξέρουν οι ίδιοι ότι και αυτοί ΠΑΟΚ είναι στην ουσία, γιατί θαυμάζουν αυτό το λαό. Λοιπόν, όλοι στο ξενοδοχείο το απόγευμα και θα σε παρακαλέσω να το πείτε και στις άλλες εκπομπές ότι όλοι πρέπει να συνοδέψουμε την ομάδα από το ξενοδοχείο μέχρι την Τούμπα. Έτσι. Κομβόι αγάπης. Παρακάλεσε να το πείτε γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Έγινε αδερφέ μου. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Έπεσε κιόλας. Όποιος θέλει με τις αποστάσεις, παιδιά. Με τις μασκούλες μας τι να κάνουμε. Είπα και το πρωί, πιστεύεις δεν πιστεύεις σε όλο αυτό, τη μάσκα φόρεσε. Μία στο εκατομμύριο. Μία, έτσι. Για τους παππούδες και τα λοιπά. Λοιπόν, βάζω χαλάκι. Βάζω χαλάκι. Λοιπόν, το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μία προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας περιμένει ο διευθυντής Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε και σήμερα. Χαίρετε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κωστή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν περνάει η ώρα, σίγουρα. Είναι αγώνα. Είναι το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ μετά από αυτό με την Μπεσίκτας. Το τρίτο επίσημο. Αν προσθέσουμε και την πρεμιέρα του αγώνα με του Λάρισα. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει είναι το σημερινό παιχνίδι. Πάω και παίζει με μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα
για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα σταθεί πιο τυχερός σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες φορές. Και λέω τυχερός γιατί κακά τα ψέματα, για να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα θα χρειαστεί και την βοήθεια της τύχης σήμερα. Σαφώς και η Πορτογάλη, όπως είπαμε και χθες, είναι το μεγάλο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ έχει τον τίτλο και τον ρόλο του outsider. Αυτό όμως θεωρώ ότι τον βολεύει για πολλούς και διάφορους λόγους, καθώς το άγχος πάντα τον έχει το άγχος, το έχει το φαβορί. Η Μπενφίκα έχει κάνει μια τεράστια επένδυση και φέτος το καλοκαίρι. Αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να πατσίσει με την παρουσία της κουθομίλου του Champions League και την πρόοδό της μέσα στην διοργάνωση. Διότι όσο πιο πολύ προχωράς σε μια διοργάνωση όπως είναι το Champions League, τόσο μεγαλύτερα, τόσο περισσότερα είναι τα κέρδη που μπορεί να αποκομίσει μια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, έχοντας το μαξιλάρι, το χρυσό αν θέλεις μαξιλάρι των ομίλων του Europa League, θεωρώ ότι θα αγωνιστεί χωρίς άγχος, έχοντας ως στόχο μια θέση στη δόξα που προσφέρουν τα play-off του Champions League, στα οποία θα έχουμε διπλούς αγώνες με την Krasnodar και ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτό όμως είναι κάτι για το οποίο θα μπορούμε να συζητάμε από αύριο. Σήμερα συζητάμε για το παιχνίδι με την Μπενφίκα, που θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, όχι όμως ανέφικτο για τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει μέχρι τώρα στους δύο επίσημους αγώνες του να μπορεί να τα καταφέρει. Mm-hmm. Κώστα, τι παιχνίδι πιστεύεις ότι θα δούμε? Δηλαδή στο μυαλό σου έχεις σχηματίσει μια εικόνα για το τι περίπου θα δούμε? Κοίταξε, θα δούμε καταρχήν ένα παιχνίδι σίγουρα στρατηγικής. Αυτή θα είναι η διάθεση των δύο προπονητών. Γιατί το λέω? Γιατί είναι μονό παιχνίδι. Αυτό αγχώνει ακόμη περισσότερο την Μπενφίκα. Γιατί σε διπλούς αγώνες το φαβορεί η θεωρητικά καλύτερη ομάδα έχει περισσότερες πιθανότητες. Το μονό παιχνίδι ευνοεί το outsider. Γιατί σε ένα παιχνίδι στο κάτω-κάτω της γραφής όλα μπορούν να συμβούν. Έχει αποδειχθεί αυτό στο ποδόσφαιρο. Άρα αρχικά θα δούμε ένα παιχνίδι στρατηγικής. Δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα τι ακριβώς θα δεις, γιατί πολλές φορές εξαρτάται και από την εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή μπορεί να δούμε ένα γρήγορο γκολ από τον ΠΑΟΚ θα αλλάξει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού. Μπορούμε να δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι το οποίο θα φέρει, όσο περνά ο χρόνος, θα φέρει άγχος στους φιλοξενούμενους. Σίγουρα καθοριστικό ρόλο θα παίξει, όπως και στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, κατά την εκτίμησή μου, η συμπεριφορά των δύο ομάδων στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι καθοριστικό σε κάθε παιχνίδι να μπορείς να ελέγξεις τον ρυθμό. Όχι απαραίτητα να έχεις ρυθμό και να παίζεις γρήγορα, να ελέγξεις το ρυθμό. Και όταν παίζεις με μια ομάδα σαν την Μπενφίκα, είναι επιτακτική ανάγκη, αν δεν μπορείς να τον ελέγξεις το ρυθμό, τουλάχιστον να μην επιτρέψεις τον αντίπαλο να καθορίζει στο σύνολο του αγώνα τον αριθμό. Δεν μπορώ να σου πω έτσι πρόβλεψη όπως με ρωτάς τι παιχνίδι θα δούμε, γιατί η ροή του αγώνα μπορεί να φέρει γκολ, μπορεί να μην φέρει, είναι λίγο έτσι αχαρτογράφητα τα νερά του σημερινού παιχνιδιού, και αυτό γιατί δεν έχουμε δει την Μπενφίκα. Το ΠΑΟΚ το ξέρουμε, είναι μια ομάδα καλά συγκροτημένη, η οποία εάν μπορούσε να έχει μια βοήθεια στη μεσαία γραμμή θα ήταν ακόμη καλύτερα και υστερεί στην ευκολία, στο εύκολο γκολ. Βέβαια με την Μπεσίκτας δεν το είδαμε. Αυτό είδαμε αντίθετα να σκοράρει τρία γκολ στο ημίχρονο. Θα πρέπει να περιμένουμε, θα πρέπει να το δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση να δούμε τις αντιδράσεις των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το 3-4-3 ή εν πάση περιπτώσει το 3-2 κτλ. Αυτό το η τριάδα στην άμυνα με τις παραλλαγές της σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δεν θα αλλάξει. Τριάδα θα δούμε πίσω. Τον Ίγκανσον δηλαδή, τον Μιχαηλίδη και τον Βαρέλα. Τον Μεζίκοβιτς κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Το Γιαννούλη δεξιά. Θεωρώ ότι σήμερα πιθανότατα θα δούμε τον Κρέσπο. Δεξιά. Στο ρόλο που είχε στο παιχνίδι με τη Λάρισα ο Μπίσεσβαρ. Έπαιζε εκεί στην Ιταλία, έπαιζε σε αυτή τη θέση. Και χθες είπε είμαι έτοιμος όπου με ζητήσει ο προπονητής, εργάτης.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον Κρέσπο, ναι. Τον Καντουρί με τον Σταμπ στη μεσαία γραμμή, ναι. Τον Ακπομ πιθανότατα στην επίθεση, τον Τζόλι και τον Μπέλκα, ναι. Να συμπληρώνουν τους 11 για τον Φερέιρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για τη σημερινή δεκάδα, δηλαδή Μπίσεσβαρ, ναι. Στον πάγκο. Και αυτό γιατί, όπως έχω πει, ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται μια σειρά τριών αγώνων. Η οποία ξεκίνησε από το παιχνίδι με την Λάρισα, ακολουθεί το σημερινό και την Παρασκευή υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιστεύεις ανάλογα και με την εξέλιξη, Κώστα, θα δούμε και τον Ζίφκοβιτς, το καινούριο απόκτημα. Σίγουρα, σίγουρα στην εξέλιξη του αγώνα. Που έχει κίνητρο, ας πούμε, κιόλας. Προσωπικό, ναι. Ο Ζίκοβιτς δεν είναι ένας παίκτης που απλά μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Ναι, εντάξει, και το σαφώς και θα έχει κίνητρο, ναι. Απέναντι στην πρώην ομάδα του. Μπενφίκα, όπως και ο Φερέιρα έχει αυτό το δικό του κίνητρο. Ναι, ξέρεις, σωστό. Δεν είναι. Πιστεύει πάρα πολύ στην πρόκληση. Ναι. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί και ο ίδιος να σχεδιάσει σωστά για να αντιμετωπίσει μια τόσο καλή ομάδα όσο είναι η Μπενφίκα. Το Ζίφκοβιτς, ναι, θα το δούμε για πολλούς λόγους στην εξέλιξη του αγώνα. Το λέω γιατί η παρουσία Ζίφκοβιτς στην επίθεση του ΠΑΟΚ θα αποτελέσει έναν λόγο για μεγαλύτερη προσοχή από τους Λουζιτανούς στον χώρο της, στην αμυντική τους γραμμή. Επειδή γνωρίζουν τι μπορεί να πετύχει, θα είναι πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι άλλο να αντιμετωπίσει μια Μπενφίκα φούλη επιθετική, η οποία θα προσπαθήσει να βγάλει και τα μπάκτες, να προωθήσει και τα χαφ, να πιέσει παντού. Και άλλο μια Μπενφίκα η οποία θα αισθάνεται την πίεση στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου. Και αυτή την πίεση που κατά ψέματα μπορεί να την προσφέρει το Σεντρεφόρ, μπορεί να την προσφέρει ο Τζόλις, ναι. Μπορεί να την προσφέρει ο Πέλκας, ναι, ναι, ναι. Και ο Ζίκοβιτς, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο έριξε τις δυνατότητές του έστω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Γερμανός σε φοβίζει καθόλου ο διαιτητής? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε απανωτές διαιτησίες που είναι όχι απλά κακές, είναι εχθρικές. Κώστα, εις βάρος του ΠΑΟΚ και με την Μπενφίκα και με τον Άγιαξ έχουμε δει τραγικά πράγματα από τους διαιτητές εις βάρος του ΠΑΟΚ. Είναι ένα κομμάτι που... Ναι. Εγώ πάντα πιστεύω ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πολιτική από την πλευρά των διαιτητών. Να το πω έτσι ομά, αν η Μπενφίκα χρειαστεί ένα σφύριγμα που θα αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα, θα το πάρει. Θα το πάρει. Αυτό πιστεύω, ναι. Ναι, αυτό πιστεύω. Ναι. Και το πιστεύω γιατί αυτή η επένδυση της Μπενφίκα, το όνομα της Μπενφίκα, παίζουν ρόλο και στα υψηλά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της Παγκόσμιας Ανατέλεσης, της FIFA, αλλά παίζει και στο μυαλό των διαιτητών. Δεν μπορεί κάποιος να με πείσει για το αντίθετο, ναι. Σε σχέση με όσα ξέρω και κυρίως με τα όσα έχουμε δει, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ότι ξέρει, αλλά το τι βλέπουμε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Αν λοιπόν το παιχνίδι πάει και κρυφθεί σε ένα σφύριγμα, αυτό το σφύριγμα πιστεύω θα το πάρει η Μπενφίκα και ο ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πολύ καλός, να είναι τυχερός και να είναι πολύ προσεκτικός σε σχέση με τις αντιδράσεις των παικτών του και τη συμπεριφορά τους στο παιχνίδι απέναντι σε ένα διαιτητή που λέω ξανά, αν ένα σφύριγμα κρίνει το παιχνίδι, αν δηλαδή πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι του ενός σφυρίγματος, αυτό το ένα σφυρίγμα θα το πάρει η Μπενφίκα και δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι κάτι που διαχρονικά το έχουμε δει να συμβαίνει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν λέω ότι έρχεται να παίξει ο διαιτητής στην Μπενφίκα, διότι αν μπει ο ΠΑΟΚ και καταφέρει και αξίζει την πρόκληση, δεν θα του τη στερήσει. Αν όμως πάμε σε ένα παιχνίδι που ξαναλέω της μιας φάσης της ισορροπίας που 50-50 ήταν δεν ήταν, αυτό το σφύριγμα θα το πάρει η Μπενφίκα και θα πάω. Μάλιστα. Μάλιστα. Σου μεταφέρω ένα... Είναι κάτι που το γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά. Πρότερος ανέτοιμος βίος του διαιτητή και... Όταν πήγες στην Ευρώπη αυτό το υπολογίζει. Μάλιστα. Σου μεταφέρω ένα μήνυμα πρωινού ακροατή που είπε, λέει, βλέπω 3-0 σήμερα. Λέω, τι εννοείς? Παράταση, πέναλτι, πρόκριση. Είμαστε για νυχοφαγία, δηλαδή φουλ άμα πάει έτσι. Μακάρι, ας είναι έτσι. Ας είναι έτσι. Μάλιστα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα. Και μπορεί να είναι εξέλιξη. Γιατί δεν αποκλείεται να έχουν μόνο παιχνίδι. Είναι. Δεν μετράει διπλό γκολ και τα λοιπά εκτός έδρας. Αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει VAR επίσης που λέγαμε αν θα έχει ή δεν θα έχει. Ναι, δεν θα έχει VAR. Όχι. Ναι. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω. Μπορεί όλο να τα δούμε. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι. Μάλιστα. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι. Πάντα, όπως είπες Κώστα μου, όλη τη βδομάδα το λέμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Το άγχος το έχουν αυτοί. Το μαξιλαράκι των ομίλων του Europa League νομίζω ότι είναι μεγάλο εφόδιο σήμερα για την ομάδα. Το ότι έχει εξασφαλίσει αυτό και πάει για το επόμενο. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει Κώστα μου, είναι μεγάλη βραδιά. Χάρηκα και σήμερα που τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε. Πρώτα θέλω και αύριο και σήμερα με την πρόκληση. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Να είσαι καλά, Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του ήταν μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν έκανα διάλειμμα και μισή. Θα φύγω λιγάκι νωρίτερα. Στις 7 θα είμαστε πάλι μαζί. Τώρα έρχεται προς το παρόν το δύο ώρο του ο Γιώργος Αγόρας. Με πολλά ωραία, με πολλά σημαντικά όπως μόνο αυτός ξέρει. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι το βράδυ είναι ΠΑΟΚ, είναι Europa League, σήμερα αλλάζει και το πρόγραμμα. 7 με 9 θα κάνουμε μαζί pre-game, τα πρώτου παιχνιδιού, με τη βόλτα μας στην παγκόσμια επάνω στην γη, όπου και να βρίσκεστε, είτε θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας με τα τηλέφωνα που έχουμε με τους φίλους μας, αν μας επιτρέψουν και οι συνθήκες και η διαφορά ώρας που παίζει πάντα ένα ρόλο. Θα ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, θα βάλουμε τα ηχητικά μας, θα φτιάξουμε κλίμα και θα συνδεθούμε μετά για την περιγραφή φυσικά με το γήπεδο της Τούμπας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε στις 7 το βράδυ, έρχεται Γιώργος Αγόρας, φιλιά από μένα, bye!